Η παράσταση δεν επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα της μύδιας ως μιας προδομένης γυναίκας που ζητάει την εκδίκηση, αλλά στην ουσία προσπαθεί να παρακολουθήσει τη διαδρομή της προς την ανάκτηση της προηγούμενης ταυτότητάς της. Η μύδια έχει χάσει την ιερή της ταυτότητα, την ιερή της σχέση με τα πράγματα και όλη η παράσταση είναι μια διαδρομή για να ξαναβρει αυτή την ιερή της σχέση, την ιερή της σχέση με τη γη, την ιερή της σχέση με τον ήλιο. Στην ουσία βλέπουμε την αντιπαράθεσή της, τη σύγκρουση δύο φύσεων, της λογικής και της ενόρμησης. Δηλαδή η λογική και η ενόρμηση και όλο είναι μια διαδρομή του πώς η μύδια θα ξαναφτάσει στο ποθητό σημείο, με όποια θυσία και αν χρειάζεται να κάνει, στον ήλιο. Η παράσταση επιχειρεί να το κάνει με τρεις άντρες ηθοποιούς, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι ένα έργο που πρέπει να το κοιτάξεις μόνο μέσα από το φύλλο, αλλά μέσα από το επιχείρημά του, μέσα από το πώς τα δύο επιχειρήματα, οι δύο φύσεις έρχονται σε αντιπαράθεση μέχρι την τελική έβρεση της ταυτότητας αυτού του φαινομένου.